δεύτερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη, καλησπέρα στην κοιλάδα του Πεζαβάρ. Από το πρωί που διάβασα τις εφημερίδες αναρωτιέμαι αν συμβαίνει κάτι που μπορεί να ανατρέψει τις πολιτικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Και αυτό το κάτι είναι η βούληση των βαρώνων της διαπλοκής. Επειδή μελετάω τις πρώτες σελίδες, βλέπω ότι τις τελευταίες μέρες, με, αν θέλετε, ναυαρχίδα το συγκρότημα, το πρώην συγκρότημα Λαμπράκη, το συγκρότημα του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη, υπάρχει μια αυξημένη κριτική, αν θέλετε, και μια αυξημένη, εκτεταμένη, θα έλεγα, αναφορά σε λαϊκά θέματα, σε αδικίες που υπάρχουν στην κοινωνία, όπως και σε μεγάλα θέματα που απασχολούν τα δάνεια, αν θέλετε, τη φορολογία. Είμαστε, είδα πρώτο θέμα ότι είμαστε η πέμπτη χώρα στην Ευρώπη στη φορολογία ακινήτων και η όγδοη στα καύσιμα. Είδα πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην πρώτη σελίδα των νέων. Θα έλεγα μια μεταστροφή, αν θέλετε, από την πλήρως μνημονιακή ευθυγράμμιση. Αυτό όμως δεν το είδα μόνο στα νέα του κυρίου Ψυχάρη, του κυρίου Σταύρου Ψυχάρη. Το είδα, αν θέλετε, είδα μια μεγαλύτερη ουδετεροποίηση στους τίτλους του έθνους του κυρίου Γιώργου Μπόμπολα. Η μόνη γραμμή που φαίνεται ότι έμεινα μετακίνητη τα τελευταία 24 ώρα στις πρώτες σελίδες του μνημονιακού τύπου ήταν η πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Παρατήρησα και άλλες αλλαγές και όσον αφορά τη σκαλέτα των ειδήσεων στα μεγάλα κανάλια τα οποία παρακολουθώ ερχόμενος προς το Contra Channel για να κάνω την εκπομπή μου εδώ, παρακολουθώ, αν θέλετε, τις ειδήσεις των 8. Παρακολουθώ το Μέγα φυσικά, παρακολουθώ και προηγουμένως τον Αλφα. Βλέπω ότι και η σκαλέτα των ειδήσεων αλλάζει. Συμβαίνει τίποτα? Έχουν εκτιμήσει, αν θέλετε, τα ντόπια μεγάλα συμφέροντα, οι καναλάρχες, οι εκδότες, ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά ο Σαμαράς? Έχουν εκτιμήσει ότι έχει εξαντλήσει τις μπαταρίες του? Έχουν, αν θέλετε, ισορροπούν μεταξύ πλέον του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα πλήρως? Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι σήμερα πρώτο θέμα με το που ξεκίνησε η σκαλέτα των ειδήσεων του Mega Channel ήταν η υπόθεση του κυρίου Βενιζέλου. Δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Έβγαλε πρώτο θέμα, δεν το έκανε τρίτο, τέταρτο, να, μέσα στη ροή ειδήσεων. Πρώτο θέμα, αν θέλετε, τη δικογραφία η οποία διαβιβάστηκε για την υπόθεση των υποβρυχίων από τον κύριο Αντώνιο Ελευθεριάνο, αντισαγγελέα, και την επίσης γνωστή αντισαγγελέα πρωτοδικών, την κυρία Πόπη Παπανδρέου. Δικογραφία η οποία σχηματίστηκε κατόπιν της από 20/12/13 υποβολής εκ μέρους της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής Κωνσταντοπούλου των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της από 18/12/13 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής για την υπόθεση των υποβρυχίων και των αφηγείων Σκαραμαγκά. Μετά των συνημμένων εγγράφων, καθώς από την προκαταρτική εξέταση που διενεργήθηκε προέκυψαν στοιχεία περί ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, και του κυρίου Γιώργου Παπακοσταντίνου, πρώην Υπουργού των Οικονομικών. Χαμός. Το έγγραφο των αντισαγγελέων έχει ημερομηνία 18 Μαρτίου 2014. Το διαβιβαστικό έγγραφο, φίλες και φίλοι, που έφτασε στη Βουλή, φέρει ημερομηνία 4 Ιουνίου 2014, ημέρα κατά την οποία θυροκολλήθηκε εκτάκτως το κλείσιμο της Βουλής. Υπόνοιες, υποψίες. Θυροκολλήθηκε εκτάκτως το κλείσιμο της Βουλής και επομένως παραγράφονται τα πάντα
γύρω από τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπακοσταντίνου. Από την πλευρά του το Πασόκ εξέδωσε μία ανακοίνωση ότι επρόκειτο για μια πεδαριώδη επικοινωνιακή κίνηση κατά παραβίαση του Συντάγματος. Καμία εισαγγελική αρχή δεν είχε την αρμοδιότητα να διενεργήσει οποιαδήποτε δίθεν προκαταρκτική εξέταση, λέει το Πασόκ, όχι ο Τράγκας, ή πολύ περισσότερο να κάνει οποιαδήποτε δίθεν αξιολόγηση. Η κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καλεί η ανακοίνωση του Πασόκ, δηλαδή ο Βενιζέλος, καλεί την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ελέγξει όλη αυτή την αντισταγματική και παράνομη μεθόδευση, καταγγέλει τους αντισαγγελείς ο κύριος Βενιζέλος, ότι όλο αυτό το έκαναν για τη δημιουργία φευγαλαίων εντυπώσεων προς κομματική χρήση. Κυρίες και κύριοι, κάτι συμβαίνει. Γιατί και, αν θέλετε, η έκτακτη, εσπεσμένη θυροκόλληση του κλεισίματος της Βουλής και αυτό που προκύπτει τώρα ότι είναι μια σύμπτωση σατανική 4 του μηνός διαβιβάστηκε στη Βουλή, πρέπει να μας κάνει να αρχίσουμε να υποπτευόμεθα ή να σκεφτόμαστε ότι εδώ έχουμε παιχνίδια. Ενδεχομένως και από μερίδα της δικαιοσύνης, χωρίς να θέλω να πω τίποτα για την κυρία Παπανδρέου και τον κύριο Ελευθεριανό. Οι άνθρωποι κάναν τη δουλειά τους, πήρανε από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου υλικό, ελέγξανε αυτό, αποφανθήκανε. Απ' την άλλη μεριά τώρα ο κύριος Βενιζέλος θέλει να μας πει ότι είναι καταδιωκόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ και στοχευόμενος. Πάντως, η εισαγωγή της εκπομπής μου έχει την ουσία της ότι παρατηρώ μια διέγερση ενδεχομένως και προεκλογική σημασίας. Για να δούμε πώς ξεκίνησε η κυρία Τρέμη το πρώτο βίντεο του Μέγκα σήμερα στις 8. Στο διαβιβαστικό του σημείωμα προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι αντισαγγελείς Παπανδρέου και Ελευθεριάνος κάνουν λόγο για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπακωνσταντίνου όταν ήταν υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου ως προς το χειρισμό της υπόθεσης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Από την προκαταρκτική εξέταση που διερευνήθηκε, προέκυψαν στοιχεία περί ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης υπουργών μελών της κυβέρνησης και συγκεκριμένα τον Ευάγγελο Βενιζέλου, πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και του Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, πρώην Υπουργού Οικονομικών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε στείλει στη δικαιοσύνη τα πρακτικά της συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των ναυπηγείων, σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μεθοδεύσεις ώστε να κρατηθεί η υπόθεση στο σιρτάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα και να έρθει στη Βουλή την ημέρα που έκλεισε, προκειμένου να παραγραφεί η υπόθεση. Την ημέρα που η κυβέρνηση έκλεισε άρον-άρον και ευνηδιαστικά τη Βουλή, καταγγείλαμε ότι αυτή η μεθόδευση, μεταξύ άλλων, εξυπηρετούσε την παραγραφή ή την εξοικονόμηση επιχειρημάτων παραγραφής υποθέσεων, κακουργημάτων εις βάρος του δημοσίου, στα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά πρόσωπα των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Παπαδήμου. Το Πασόκ αντέδρασε με οργή στο όλο θέμα και με γραπτή ανακοίνωσή του κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά αφήνει εχμές και για τους αντισαγγελείς που χειρίστηκαν το όλο θέμα. Επρόκειτο για μια πεδαριώδη επικοινωνιακή κίνηση κατά παραβίαση του Συντάγματος. Καμία εισαγγελική αρχή δεν είχε την αρμοδιότητα να διενεργήσει οποιαδήποτε δίθεν προκαταρκτική εξέταση ή πολύ περισσότερο να κάνει οποιαδήποτε δίθεν αξιολόγηση. Η κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είμαστε βέβαιοι ότι θα ελέγξει όλη αυτή την αντισυνταγματική και παράνομη μεθόδευση για τη δημιουργία φευγαλαίων εντυπώσεων προς κομματική χρήση. Σε υψηλούς τόνους είναι και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο για συγκάλυψη εγκλημάτων από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Με τον πιο απροκάλυπτο τρόπο αποδείχθηκε ότι Σαμαράς Βενιζέλος, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ είναι συνέτερη όχι μόνο στην καταστροφή του ελληνικού λαού και της χώρας, αλλά και στη διάπραξη ή τη συγκάλυψη των πιο σοβαρών εγκλημάτων κατά του δημοσίου. Πρώτη είδηση λοιπόν δίνει το Mega Channel τον κύριο Βενιζέλο και αν θέλετε όλη αυτή την ιστορία με την κυρία Πόπη Παπανδρέου και τον κύριο Ελευθεριανό. Μετά από ένα λεπτό περίπου είχε και ένα άλλο παράθυρο το Mega Channel στο οποίο βγήκε ο εκλεκτός συνάδελφος ο κύριος Στάκης, κοινοβουλευτικός συντάκτης του Mega Channel. Θέλω να τον ακούσουμε γιατί υπήρξε και δεύτερη επέμβαση από πλευράς του κινήματος. Το ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την αντίδραση του Όλγα. Ο κύριος Ρήγας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στη Βουλή ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο και στην κυρία Παπανδρέου και στον κύριο Ελευθεριάνο, που υπογράφουν το έγγραφο που ήρθε στη Βουλή και το οποίο κάνει λόγο για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες τόσο του κυρίου Βενιζέλου όσο και του κυρίου Παπακωνσταντίνου.
Κυρίες και κύριοι, υπάρχει το έργο το Broken City, χαλασμένη πόλη, και κάτι τέτοιο μυρίζει η ατμόσφαιρα στην κοιλάδα του Πεσαβάρ. Εδώ πέρα παίζονται πολλά παιχνίδια τις τελευταίες ημέρες, ειδικότερα μετά τις ευρωεκλογές και την οποία τιμιγορία του ελληνικού λαού. Κάποιοι θέλουν να στείλουν την κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά το 2016. Να την πάνε δηλαδή μέχρι το 2016. Σε αυτά τα δύο χρόνια διαβάζω διάφορα δημοσίευματα του εξωτερικού. Θέλουν να ρίξουν κι άλλο τις τιμές όλων των αξιών στην Ελλάδα, να μπορέσουν να αγοράσουν οτιδήποτε πιο κάτω, ακόμη αν μπορούν και αντί ημίσιος πινακίου φακής, όχι αντί πινακίου φακής, να αγοράσουν αν θέλετε τις ακτές, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το νερό, τη ΔΕΗ, τη μικρή ΔΕΗ, τη μεγάλη ΔΕΗ, όλα αυτά. Φαίνεται ότι οι Γερμανοί προτιμούν τον Αντώνη Σαμαρά να είναι στο τιμόνι της χώρας μαζί με τον κύριο Βενιζέλο. Φαίνεται ότι οι Γερμανοί θέλουν όταν θα κάτσουν στο τραπέζι για την επιμήκυνση του χρέους ή αν θέλετε για ένα νέο δανεισμό, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσουν, ή για 50 χρόνια ομοιρία της Ελλάδος με χαμηλό επιτόκιο, θέλουν να είναι ο Νιχάου Παγιού που λέω εγώ, θέλουν να είναι ο Αντώνης Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Από την άλλη μεριά όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να βρει τα κουκιά ο κύριος Σαμαράς και να βγάλει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εδώ έχουν αρχίσει και λέγονται πολλά. Ακούω διάφορα. Μερικοί ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν βγει και λένε από τώρα ότι κράτα την κασέτα στο αρχείο. Εγώ προδότης δεν πρόκειται να γίνω, δεν τα παίρνω, δεν τα κάνω, δεν τα δείχνω. Προχθές είχα τον κύριο Γιωβανόπουλο, μου λέει να κρατήσετε το στο αρχείο, μου λέει, τη συνέντευξη που σας δίνω, ότι δεν πρόκειται να αλλάξω. Εγώ έφυγα γιατί έβλεπα αυτή την κατάσταση. Εγώ παραμένω ανεξάρτητος των ανεξαρτήτων κτλ. Ακούω κι άλλους. Χθες είχα την κυρία Κουντουρά εδώ, μου λέει, ξέρετε, αν αλλάξει πολιτική ο κύριος Σαμαράς και έρθει προς το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, δηλαδή κάνει αυτά που λέμε και εμείς, μειώσει τη φορολογία, απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων, επουλώσει πληγές και όλα αυτά, εντάξει, θα δούμε. Ακούω και διάφορα από όλες τις πλευρές. Βέβαια, άκουσα και τον κύριο Δραγασάκη μου να λέει ότι ό,τι και να γίνει, εμείς δεν πρόκειται να παραστούμε μαζί με τον κύριο Σαμαρά στο μπαζάρι του χρέους. Δηλαδή, ακόμη και αν μας καλέσει ο Σαμαράς να κάνουμε πανεθνικό μέτωπο και να κάτσουμε όλοι μαζί τα κόμματα, ο πολιτικός κόσμος στο τραπέζι με τους Γερμαναράδες, εμείς δεν θα πάμε. Βαριά κουβέντα, κύριε Δραγασάκη. Αν το κάνει, που δεν θα το κάνει, αλλά αν το κάνει και σας καλέσει και δεν πάτε, θα έχετε μερίδα των ευθυνών για την πορεία της χώρας και των επόμενων γενεών μετά. Να φύγουμε από αυτό. Πρέπει να σας πω ότι όπως θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει. Σας είπα, χαλασμένη πόλη, βρώμικη πόλη, μυρίζει. Οι βαρώνοι περαιώνονται στο βιολογικό τους κύκλο. Το λέω κάθε πρωί στο ραδιόφωνο, άρχισα να το λέω, θα πρέπει να βοηθήσουν όσο μπορούν, εντάξει, πολλά τα λεφτά, κρίση της μεταπολίτευσης, αλλά η πατρίδα είναι σε μία στιγμή που δεν ξέρω αν προηγούνται τα κεκτημένα από το να τη βοηθήσουμε, σπρώχνοντας προς το καλό τον πολιτικό κόσμο, πιέζοντας δηλαδή τον πολιτικό κόσμο προς το καλό. Φάγαμε, ήπιαμε, γεράσαμε. Μήπως πρέπει τώρα κάπως η ισχύς εν τη ενώση που έλεγαν οι παλαιοί, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι δανειστές που έχουν πάρει δάνειο κατοικίας θα γίνουν ενοικιαστές. Θα τα πάρουν οι τράπεζες και επειδή έχουν κατρακυλήσει, με συγχωρείτε για τη φωνή μου, έχω βραχνιάσει. Επειδή έχουν κατρακυλήσει οι αντικειμενικές αξίες των σπιτιών, οι διαφορές που θα προκύπτουν μεταξύ του υπολείπου του δανείου τους και αυτού που κάνει αντικειμενική, που έχει αντικειμενική αξία του σήμερα, θα το χρωστάνε στις τράπεζες στο μέλλον. Και το σπίτι θα τους παίρνουν και το υπόλοιπο του δανείου θα το χρωστάνε στην τράπεζα. Δείτε το ρεπορτάζ, έχει καυτό ενδιαφέρον. Δεν φτάνει που οι δανειολήπτες έχουν στραγγίξει από ρευστό.
Δεν φτάνει που έχουν εκποιήσει την περιουσία τους για ένα κομμάτι ψωμί. Τώρα κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο ή στην καλύτερη περίπτωση να γίνουν ενοικιαστές στα ίδια τους τα σπίτια. Η ρύθμιση πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια ανοίγει το δρόμο για την έξωση των δανειοληπτών, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους προς τις τράπεζες και τελικά τον πληστηριασμό των σπιτιών. Εκτός των άλλων όμως, ανοίγει και επισήμως παράθυρο για μεταβίβαση των δανείων από τις τράπεζες σε ξένα ή εγχώρια funds. Υπό την απειλή της αφαίρεσης κυριότητας, λοιπόν, οι δανειολήπτες θα αναγκαστούν από το νέο έτος να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση προκειμένου το δάνειο από κόκκινο να γίνει πράσινο. Συνολικά πρόκειται για 22 κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος που καθορίζουν τον τρόπο ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης όλων των κόκκινων δανείων που έχουν οικοκυριά και επιχειρήσεις και τα οποία ξεπέρασαν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις λύσεις διευθέτησης της τράπεζας περιλαμβάνεται η πώληση και η ενοικίαση του ακινήτου. Συγκεκριμένα με το νέο πλαίσιο, ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και στη συνέχεια μπορεί να έχει το δικαίωμα της διαμονής στην κατοικία του έναντι ενοικίου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο, συνήθως 5 χρόνια. Στους τρόπους ρύθμισης που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος περιλαμβάνεται και η ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας που σημαίνει την πώληση του ακινήτου σε τρίτο και την αγορά νέας κύριας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης χαμηλότερης αξίας. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μεταδίδεται από τη θέση 852 της Νόβα, από την Τιτζέα φυσικά, από το Extra Channel της Λεμεσού σε όλη τη Μεγαλόνησο της Κύπρου, από 24 ομογενειακούς σταθμούς, το ηχητικό της μέρος δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ τον Ελλάς FM που αναμεταδίδει την εκπομπή μου και φυσικά από το crashonline.gr στο διαδίκτυο. Μπείτε τώρα, μεταδίδεται και η εκπομπή, αλλά θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα πλήθος πληροφοριών από έγκυρες πηγές του επιτελείου του Crash. Φίλες και φίλοι, η κυρία Βούλτεψη, ξέρετε, η νέα κυβερνητική εκπρόσωπος, η συνάδελφός μου, πρώην συνάδελφός μου, έκανε μια δήλωση ότι η έξοδος στις αγορές δεν σημαίνει τέλος του προγράμματος. Κοιτάξτε, γιατί το παραμύθι πάει σύννεφο. Ο Νιχάο Πανγιού, που λέω εγώ, σκίζει όλα τα μνημόνια, έχετε ακούσει δηλώσεις του, τα σκίζει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε δευτερόλεπτο. Σκόνεται τη νύχτα και σκίζει 3 μνημόνια, ας πούμε, στο σπίτι του στη Κηφισιά, τραβάει και ένα σκίσιμο 3 μνημονίων. Τα σκίζει, τα ξεσκίζει. Ωστόσο, και παρά το παραμύθι ότι θα επανορθώσουν τις αδικίες, ας πούμε, ας ξεκινήσουν από τους καθαρίστες πλογιού. Άμα θες να επανορθώσεις μια αδικία, μπροστά στους 650 γυναίκες, πάρτες. Άμα θες, πάρτες τους κολικούς φύλακες. Κάνε κάτι. Άμα θες να επανορθώσεις αδικίες, μην τις μελετάς μόνο. Μην κλαις πάνω από τους πεθαμένους. Μην έχεις το χώρο του Ζορμπά πάνω από την πεθαμένη ελληνική κοινωνία με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Κάνε κάτι. Σήκωσε αύριο το πρωί και πες, δεν με ενδιαφέρει η γερμανική πρεσβεία. Δεν με ενδιαφέρει η task force. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο Ράχεμπαχ ή αν θα με πάρει τηλέφωνο ο Σόιμπλε. Εγώ θα αποκαταστήσω μία αδικία. Έτσι. Για να πούμε ότι αποκαταστήσαμε μία αδικία. Πού? Πώς? Με τον Μπίλι Μπίλι στα παράθυρα. Θα βρούμε μια φόρμουλα, λέει, για τους απολυμμένους που ζητάει ο Τόμψεν για τις απολύσεις. Προσέξτε λοιπόν, ακούστε την κυρία Βούλτεψη που λέει ότι μπορεί να μας ξαναβγάλει η Μέρκελ να πάρουμε κι άλλα δανεικά. Όταν παίρνεις δανεικά, ο δανειστής κάτι πρέπει να κερδίσει. Θα πάρεις 100, θα δώσεις 105, 104, 108. Εντάξει, πάμε να το δούμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Η κυρία Βούλτεψη προειδοποιεί ότι δεν σημαίνει ότι άμα βγούμε στις αγορές δεν θα συνεχίσουμε τα διαρθρωτικά μέτρα. Να το δούμε. Δεν θα βγούμε δηλαδή σπασμωδικά για να πούμε ότι βγήκαμε ή για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον άλλη προσαρμογή ή δεν χρειαζόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, διότι αφού βγαίνουμε σε αγορές, δημιουργείται αυτή η ψευδής εντύπωση στον κόσμο ότι αφού μπορούμε να βγούμε σε αγορές και να δανειστούμε, γιατί να κάνουμε αυτά που έπρεπε να είχαμε κάνει εδώ και 20 χρόνια. Έπρεπε να τα είχαμε κάνει εδώ και 20 χρόνια, αλλά κανένας δεν σας προειδοποίησε από καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός για κανένα δανεισμό της χώρας.
Εάν θυμηθείτε ή έχετε κρατήσει ένα βίντεο ή αν θέλετε ένα απόσπασμα από ειδήσεις στα ελληνικά κανάλια, ότι έχει βγει δηλαδή ένας πρωθυπουργός και σας έχει πει ένας υπουργός οικονομικών ότι αύριο παίρνουμε αυτό το δάνειο με αυτούς τους όρους και θα το πληρώσουμε όλοι μαζί, να μου περάσετε εμένα γαλάζιες κορδέλες ή ροζ ή ό,τι θέλετε στην πλατεία Συντάγματος και να με γυρίσετε ανάποδα. Εάν μου βρείτε ότι σε ένα κυβερνητικό πόντιουμ βγήκε κάποιος και είπε αύριο το πρωί παίρνουμε 28 δισεκατομμύρια και οι όροι, ακολουθεί ρολ τηλεοπτικό, είναι αυτή τα μικρά γράμματα. Ποτέ ουδής Έλληνας ενημερώθηκε. Αν πας στην τράπεζα, κάποια μικρά γράμματα θα σου δώσουν για ένα δάνειο. Θα τα κάνεις έτσι για να τα δεις. Για τα μεγάλα δάνεια που έπαιρνε αυτή η χώρα, κουβέντα, η ισχυρή Ελλάδα.